Θα σας πω μετά τι είναι. Δυστυχώς, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, οι πρόσφυγες ούτι είναι σωπητοπλίστων ατίθαση, απειθάρχητοι, μεμψίμηροι, πολλάκι σφυγόπονοι. Φοβούμε δε και άρπαγες. Γενικός Διοικητής Μακεδονίας, Α. Αδωσίδης, το 1920. Δεύτερη παράγραφος. Επιτρέψατε να σημειώσω, όσα και προφορικώς είπαμε περί ενδεχόμενης της Μακεδονίας μεταναστεύσεως και εγκαταστάσεως εκεί των εν τες περιφερίες Κάρ και Τσάλκης του Καυκάσου από πεντήκοντα και πλέον ετών εγκατεστημένων Ελλήνων του Πόντου. Ούτι απολέσαντες καταπλήστον τη γνωστή εθνική συνείδηση και εν πολύ τη γλώσσα, έχοντες δε ψυχή συγκεκραμένη με το σλαβισμό. Είναι ο κύριος Χρύσανθος, Μητροπολίτης τότε Τραπεζούντας και μετά Αρχιεπίσκοπος Αθηνών. Πολλάκης δε βραβευόμενος από το ελληνικό κράτος. Αυτά τα δύο κείμενα λοιπόν είναι αρκούντος αντιποντιακά. Ρωτώ αν θέλετε να τους ξεθάψουμε, να τους καταγγείλετε και να τους πάμε και στο δικαστήριο. Γιατί τότε ελεγόντουσαν αυτά και επιτέλους κάποια στιγμή ανοίξτε και κανένα βιβλίο να διαβάσετε. Ανοίξτε και κανένα βιβλίο να διαβάσετε όχι τους κομμουνιστές τους ακραίους. Ανοίξτε κανένα βιβλίο να διαβάσετε, γιατί αυτά είναι από βιβλία δικών σας, του κυρίου Φωτιάδη, του κυρίου Στρατή Μυριβίλη, του κυρίου δημοσιογράφου, συγγνώμη που ξεχνάω το όνομά του. Είναι άνθρωποι δηλαδή της δεξιάς που τα γράφανε αυτά, τις καταγγελίες, τα περιστατικά που συνέβησαν εκείνα τα χρόνια. Όλοι αυτοί είναι λοιπόν άνθρωποι που είναι εναντίον του ποντιακού στοιχείου και θα πρέπει να τους καταγγείλουμε ή εκφράζουν μια άποψη η οποία μπορεί να σταθεί σε έναν διάλογο? Γιατί μέχρι στιγμής όσον αφορά το πρόσωπο του κύριου Φίλη δεν ακούω διάλογο. Κατάρες, απειλές και βρισχές. Κατάρες, απειλές και βρισχές ακούω. Δεν έχει τεθεί στο τραπέζι του διαλόγου να υπάρξουν δύο πλευρές που θα πούν τα επιχειρήματά τους, θα συμφωνήσουν, θα διαφωνήσουν, αλλά θα αποτυπωθεί από δύο πλευρές μια διαφορετική άποψη. Αν είναι να κυνηγάμε ότι κατά την άποψή σας δεν είναι εθνικό σωστό, τότε είχαμε άλλα καθεστώτα που συνέβαινε αυτό. Αποδεχτείτε λοιπόν διαφορετικές απόψεις και με την δύναμη των επιχειρημάτων σας προσπαθήστε να τις κάνετε να καταρρεύσουν. Όχι με απειλές, με βρισχές και με κατάρες.